στα μέτρα ενίσχυσης της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής των νησιωτικών περιοχών επικεντρώνεται ο διάλογος στο πλαίσιο της 50ης Γενικής Συνέλευσης των Παράκτιων και Απομακρυσμένων Περιφερειών, η οποία φιλοξενείται από την περιφέρεια Κρήτης, τον Άγιο Νικόλαο και το ξενοδοχείο Windham Grand Cret Mirabello Bay. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο για τα θέματα της νησιωτικότητας, της γαλάζιας οικονομίας, όπου η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας θεσμοθετήσει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τα θέματα της νησιωτικότητας. Ο δικός μας ρόλος είναι καθοριστικός. Γιατί όλοι μαζί, μέσα από τις περιφερειακές πολιτικές και τα περιφερειακά μας προγράμματα, οφείλουμε να εργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Όπως επεσήμαναν στις ομιλίες τους τόσο ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης όσο και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, η γαλάζια ανάπτυξη και η προσβασιμότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες στην πορεία για την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επικράτειας. Όπως αναφέρει ο κ. Πλακιωτάκης, η Ελλάδα υλοποιεί ένα σημαντικό πλέγμα έργων ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών, τόσο μέσω της αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών, όσο και με την παροχή κινήτρων για την απρόσκοπτη διασύνδεση των νησιών με την υπόλοιπη χώρα. Μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εξασφαλίσαμε ευρωπαϊκούς πόρους για την ανάπτυξη των νησιωτικών λιμενικών υποδομών πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, και από το ΕΣΠΑ αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης, και βεβαίως 80 εκατομμύρια ευρώ για επιλεγμένες άγονες γραμμές με παράλληλη κινητροδότηση για την δρομολόγηση νέων πράσινων πλοίων. Η Ελλάδα λοιπόν πρωταγωνιστεί, η νησιωτικότητα για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί επιλογή πρώτης προτεραιότητας. Ο Σταύρος Αρναουτάκης ανακοίνωσε ότι το 2028 η Περιφέρεια Κρήτης ανέλαβε να φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας. Η Κρήτη θα φιλοξενήσει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας το 2028, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Αλληλείας και θαλάσσιων θεμάτων της Κομισιόν. Οι εκπρόσωποι 150 περιφερειών από 24 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απολαμβάνουν την κριτική φιλοξενία στο ξενοδοχείο Windham Grand Cret Mirabello Bay, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της διάσκεψης.